και συνεχίζει. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε. Του λέει την αιτία και την πραγματικότητα της χαράς του Θεού. Πανηγύρι, λέει, γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Είτε είναι χιλιάδες αυτοί που μετανοούν, είτε ένας, ο Θεός πανηγυρίζει την επιστροφή του ανθρώπου στην αγκαλιά του. Με την ίδια αγάπη, με την ίδια ζέση, με την ίδια αγαθή διάθεση. Και ποια είναι η αιτία της ευφροσύνης και της χαράς? Ο αδερφός σου αυτός ήταν αμαρτωλός, νεκρός δηλαδή, και εγέρθηκε από την νέκρωση, αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε. Πού βρέθηκε? Στην αγκαλιά του πατέρα. Πού πραγματώνεται η αγκαλιά του πατέρα? Στην εκκλησία του Χριστού. Εκεί είναι η πραγματική αγκαλιά του Θεού. Και θα είναι μεγάλο σφάλμα μας εμείς να ταυτιστούμε με τον μεγάλο γιο που έχει τα πάντα και αφίσταται, δηλαδή μένει μακριά από αυτά, που βλέπει το γλέντι, βλέπει τη χαρά για τον αδελφό του και δεν μετέχει σε αυτή τη χαρά. Αδελφοί μου, ο άσωτος έφτασε μέχρι εσχάτου πτωχίας της αμαρτίας. Ευτέλισε τον εαυτό του. Ευτέλισε την εικόνα του Θεού. Σπατάλησε όλα τα δώρα, όλα τα αγαθά που του χάρισε ο Θεός. Κι όμως, με ένα ήμαρτον, με μία διάθεση αγαθής και καινοποιητικής, δηλαδή που σε κάνει καινούριο μετάνοιας, είχε την χαρά να χαρεί στο πανηγύρι του ουρανού. Εύχομαι και εμείς, όσο κι αν πέσουμε στα δίχτυα του διαβόλου και εγμαλωτήσουμε τους εαυτούς μας την αμαρτία, να έχουμε την επιστροφή του ασώτου, την επιστροφή στην αγκαλιά του Πατέρα. Όχι να ζούμε μόνο άσωτα, αλλά να ζούμε και την μετάνοια εκείνου του παιδιού που επιστρέφει στην αγκαλιά του Πατέρα και ο Θεός τον δέχεται. Αμήν.